Εδώ είμαστε συνέχεια στην καθημερινότητά μας σε πρώτο πλάνο. Είστε πάντα συντονισμένοι στη Βεργίνα Τηλεόραση. Στο τρίτο μέρος της εκπομπής ήρθε η ώρα να καλησπερίσω τον καλό συνάδελφο, δημοσιογράφο από την ΕΡΤ, ο Θωμά τον Τζίπα. Είναι και αυτή την εβδομάδα μαζί μου και όταν τον κάλεσα, απόρρισε. Γιατί, Βάσο μου, στο καπάκι που λέμε έτσι λαϊκά, λέω γιατί ο κόσμος θέλει να ακούει τη δική σου άποψη και υπήρχε έτσι πολύ μεγάλη διάδραση από την προηγούμενη τηλεοπτική μας συνάντηση. Γι' αυτό το λόγο επέλεξα να έχω το Θωμά τον Τζίπα να δούμε αναλυτικά όλες τις εξελίξεις και σε επίπεδο παραπολιτικό, γιατί δεν φτάνει η πρώτη ανάγνωση. Είναι και η δεύτερη και η τρίτη πολλές φορές. Αλλιώς μας τα λέγανε και οι δημοσκοπήσεις. Οριακή διαφορά δίνανε μεταξύ Καμάλα Χάρης και Ντόναλντ Τραμπ και τελικά υπερίσχυσε και με πολύ μεγάλη διαφορά. Καλησπέρα, κύριε Τσίπα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, Βάσο, θα μου επιτρέπεις να σου μιλάω στον ελληνικό. Στον ελληνικό, και εγώ. Προτιμώ τον ελληνικό. Ναι. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την πρόσκληση. Δική μου χαρά. Και σε ευχαριστώ πραγματικά που αφιερώνεις χρόνο από τον πολύτιμο ελεύθερο χρόνο που έχεις για να είσαι κοντά μας. Ξεκινάμε με αμερικανικές εκλογές. Στον απόϊχο μπορεί να είμαστε, αλλά το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο εκεί. Τα παγκόσμια βλέμματα θα λέγαμε, με μια υπερίσχυση του Ντόναλντ Τραμπ, για κάποιους αδιανόητη, για κάποιους δεδομένη. Πώς διαβάζεσαι το εκλογικό αποτέλεσμα? Αναμενόμενη η νίκη του Τραμπ, κυρίως αναμενόμενη τις τελευταίες μέρες όταν είδαμε ότι όλα τα μέσα, τα πάντα, στράφηκαν εναντίον του και υπέρ της Καμάλα, όταν άρχισαν δημοσκοπήσεις από εκεί που ήταν στην ισοβαθμία οι δύο υποψήφοι. Ξαφνικά οι δημοσκοπήσεις να δίνουν 5 μονάδες πάνω την Κάμαλα Χάρις, την υποψήφια των Δημοκρατικών. Εκεί κάτι δεν μου κόλλησε καλά και από τις συζητήσεις και τις πηγές και τα τηλέφωνα που είχα, φαινόταν ότι τελικά η επικράτηση του Ντόναλντ Τραμπ θα ήταν δεδομένη. Με επικράτηση και με νίκη Ντόναλντ Τραμπ, ο αμερικανικός λαός θα δει μια καλύτερη μέρα, την επομένη. Αυτό το ξέρει ο ίδιος ο οποίος τον εξέλεξε. Όπως και εμείς εκλέξαμε μια κυβέρνηση για να δούμε καλύτερη μέρα. Εμείς βγάζουμε τα συμπεράσματα. Γιατί δεν το λέω αυτό? Γιατί μιλήσουμε. Είναι μια δοκιμασμένη πολιτική. Μάλλον για να τον επανεκλέξουν όμως πιστεύουν. Τους έλειψε. Όχι, πιστεύουν στις δυνατότητες του όσον αφορά κυρίως την οικονομία. Γιατί η οικονομία ήταν αυτή που έπαιξε το μεγαλύτερο ρόλο σε αυτές τις εκλογές και οι Αμερικάνοι πάσχουν πάρα πολύ στον τομέα αυτό. Υπάρχει μεγάλη φτώχεια, άσχετα αν ανεξαιρέτως αν νομίζουν πολλοί ότι ανθεί η αμερικάνικη οικονομία. Υπάρχει φτώχεια στην Αμερική και επίσης ένα άλλο θέμα που έπαιξε ρόλο ήταν και το μεταναστευτικό. 2 κορυφαία προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει και την προηγούμενη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ήταν πρόεδρος και καλείται να τα αντιμετωπίσει και τώρα. Μήπως ήταν και ένας παράγοντας η καθόλου έτσι ανοιχτή στήριξη του απερχόμενου προέδρου, τον είπα, του Τζον Μπάιντεν, στο πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ, ειδικά προς το τέλος? Μήπως έπαιξε και αυτό ρόλο? Δεν νομίζω ότι έπαιξε κάποιο ρόλο αυτό. Ότι δίνει τη γραμμή, δηλαδή ποιος θα πάρει το χρήσμα. Όχι, δεν νομίζω. Απλά ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το χρήσμα στον Μπάιντεν και ο Μπάιντεν καλείται να το ξαναδώσει το χρήσμα στον τη θέση του Προέδρου στον Ντόναλντ Τραμπ. Άρα θα γίνει μια πάσα μεταξύ τους. Η διεθνής γνώμη υποδέχτηκε και αυτή με το δικό της τρόπο την εξέλιξη αυτή και μάλιστα έχουμε και δηλώσεις αρχηγών κρατών και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ποιοι δεν μίλησαν, όπως και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος είπε πολύ χαρακτηριστικά ότι εμείς ως ελληνική κυβέρνηση θα κληθούμε να συνεργαστούμε, ούτως ή άλλως το είχε πει σε πρώτερο χρόνο, όποιος και είναι ο επόμενος πρόεδρος, θα κληθούμε να συνεργαστούμε στη βάση της φιλίας και της προώθησης και ανάπτυξης των Έλληνο-Αμερικανικών σχέσεων. Τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή, η επανεκλογή του Προέδρου για την Ελλάδα, Θωμά? Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή και εκεί που είχαν σταματήσει επί Προεδρίας Τραμπ. Τι είχε γίνει την προηγούμενη φορά επί Τραμπ? Είχαμε μία εμπλοκή το τότε Υπουργό Εξωτερικών του κυρίου Πομπέο το 2009, εμπλοκή λέγοντας, μία στήριξη είναι η καλύτερη λέξη, στην τριμερή συνεργασία που είχε ξεκινήσει στην Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.
Και ο τέταρτος παράγοντας ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες με την στήριξη που δίνανε σε αυτό. Είχαμε μία επίσκεψη του κυρίου Πομπέο τις προηγούμενες μέρες και συνάντησή του με τον κύριο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, εδώ στην Ελλάδα. Που σημαίνει ότι οι σχέσεις αυτές συνεχίζουν να υπάρχουν και να είναι σε καλό επίπεδο. Επίσης, οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών περνάνε και μέσα από την Τουρκία. Στην προηγούμενη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να ήταν οι πολύ καλοί φίλοι και να κάναν δουλειές, αλλά ο Αμερικανός Πρόεδρος και οι Ηνωμένες Πολιτείες τότε επί θητείας Τραμπ απέκλεισαν την Τουρκία από τα F-35, από τον εξοπλισμό. Και επίσης υπήρχε μια έντονη αντιπαράθεση τότε, αν θυμάστε καλά, για την απελευθέρωση του πάστορα του Μπράνσον. Βεβαίως. Αυτά λοιπόν όλα δείχνουν ότι η Αμερική έχει χαραγμένη την πολιτική της για όλη την περιοχή. Δεν πρόκειται να αλλάξει σε τίποτα η πολιτική αυτή και απλά θα αλλάξει η τακτική. Θα έχουν κάποιον άλλον ίσως τακτικισμό για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής. Η πολιτική του, μέσα στη θητεία, λοιπόν, τη νέα θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, θα υπάρχει μία εξέλιξη στα ελληνοτουρκικά, γιατί ήδη έχει ξεκινήσει ένας διάλογος και αυτόν σίγουρα η Αμερική θα θελήσει να τον στηρίξει. Θα υπάρχει ένα θέμα πάλι με την Ανατολική Μεσόγειο για το τι γίνεται εκεί πέρα και τη στήριξη που είχαν δώσει στην προηγούμενη θητεία στους τρεις, στη τριμερή συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Και οι σχέσεις των δύο χωρών, Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, περνάνε και μέσα από το ΝΑΤΟ, αλλά και μέσα από τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών με Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΗΠΑ είναι μια υπερδύναμη. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Σε επίπεδο πολέμων που είναι σε εξέλιξη, θα δούμε κάτι να αλλάζει, Θωμά? Νομίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο νέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, το είπε ξεκάθαρα ότι επί εποχής μου δεν υπήρξαν πόλεμοι και δεν πρόκειται ο ίδιος, όπως είπε, να ξεκινήσει κανένα πόλεμο και θα σταματήσει τους ήδη εν εξελίξει πολέμους. Αυτό σημαίνει ότι θα δούμε να σταματάει ίσως ο πόλεμος στα βόρεια ανατολικά μας, που είναι το Ουκρανικό, ο Ουκρανικός, και ελπίζουμε στα ανατολικά μας, που είναι ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Στην αρχική του έτσι τοποθέτηση, μετά την επανεκλογή του, πώς τον είδες? Φαίνεται ένας άνθρωπος ενδεχομένως που έχει παραδειγματιστεί και από τα λάθη του παρελθόντος, γιατί έχει και κάποιες ευθύνες που το βαραίνουν. Θα δούμε έναν διαφορετικό Ντόναλντ Τραμπ? Δεν νομίζω, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ είναι και θα είναι απρόβλεπτος. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε κάτι το διαφορετικό από τον γνωστό Τραμπ που ξέραμε. Ίσως κάποιες φορές να είναι πιο διαλεκτικός, ίσως όμως ο χαρακτήρας του είναι δυναμικός και εκλεκτικός. Άρα είναι όπως λέει ο θυμόσοφος λαός, άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Κάτι τέτοιο θα δούμε. Αυτό θα το δούμε στην πράξη βεβαίως, εδώ με τη Μελάνια. Μεγάλες στιγμές. Θα μείνουμε σε αυτά προς το παρόν όσον σίγουρα αφορά... Σίγουρα είναι μεγάλες στιγμές για τον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι ο μόνος Αμερικανός πρόεδρος που είχε αντίπαλό του δύο γυναίκες και τις κέρδισε. Βέβαια, σωστό και αυτό. Το 2015 είχε τη Χίλαρη Κλίντον, τώρα είχε τη Κάμαλα Χάρις των Δημοκρατιών και είναι ο δεύτερος, αν δεν απατάει η μνήμη μου, στην ιστορία της Αμερικής που κατάφερε να επανεκλεγεί μετά από την ήττα που είχε σε προηγούμενη θητεία του. Όντως, όντως. Διαδοχική δηλαδή εκλογή. Θα δούμε πώς θα είναι. Ό,τι και να λέμε τώρα είναι και σε επίπεδο υποθέσεων πολλές φορές. Πρέπει να του δώσουμε αυτό το μικρό διάστημα, αυτή την περίοδο χάριτος που λέμε, για να δούμε πώς θα παρέμβει και σε μεγάλα ζητήματα και σε διεθνή γεγονότα που είναι σε εξέλιξη. Τώρα να έρθουμε λίγο στα δικά μας, στα εσωτερικά. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με τις εκλογές. Νωρίτερα έτυχες και εσύ την κυρία Βαβουσκού που την είχαμε εδώ. Είναι υποψήφια με το συνδυασμό του Θάνου του Κουλουτμπάνη, χειρί επαγγελματίες. Εκεί καζάνι που βράζει, θυμίζει πλέον. Το επιμελητήριο, γιατί είχαμε μία
παραβράζει το καζάνι. Παραβράζει, παραβράζει. Και πρέπει από κάπου να ανοίξει, είναι μια χύτρα που αν δεν ανοίξει... Αν δεν φύγει η βαλβίδα, τελειώσαμε. Η βαλβίδα για να φύγει η δυναμική της, δεν ξέρω πού θα οδηγήσουν. Ναι, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείς και εσύ όλες τις εκλογικές διαδικασίες και αυτή είναι μια σημαντική, τουλάχιστον για τους ανθρώπους που ανήκουν στον χώρο των ελευθέρων επαγγελματιών. Έχουμε μια δυσάρεστη εξέλιξη αυτή τη στιγμή αναφορικά με δύο συνδυασμούς, του Κλόβλου του Θεοτόκου και του Θόδωρου Πανταλέων. Καταθέτουν τις ενστάσεις τους, θα εξεταστούν στον χρόνο που είναι να εξεταστούν, νομίζω αύριο είναι η καταληκτική ημερομηνία. 5, 6, 7 Νοεμβρίου και από εκεί και πέρα θα αποφανθούν αυτοί που πρέπει να αποφανθούν για το αν θα μπορούν, θα είναι ικανοί να συμμετάσχουν ή όχι. Ήταν αναμενόμενο να οδηγηθούμε σε αυτές τις ενστάσεις και σε αυτές τις αποκλίσεις, αν θέλεις, Θωμά. Νομίζω και εκτιμώ μάλλον ότι δεν πρέπει σε τέτοιου είδους εκλογές, όπως είναι τα επιμελητήρια, που χρειάζονται τη συνένωση όλων των εμπλεκομένων, γιατί ο κόσμος της αγοράς πρέπει να έχει μία ενιαία στάση και να εκφράζεται μέσα από τους εκπροσώπους τους. Νομίζω ότι περισσεύουν οι αποκλεισμοί. Δεν πρέπει να υπάρχουν. Δεν γνωρίζω ακριβώς αν ήταν λάθος ή όχι, ή έγινε κάποιο λάθος στην κατάθεση των ψηφοδελτίων, αλλά υπάρχει χρόνος για να επανορθώσουν και για να γίνουν όλα νομότυπα και οι αισθάσεις να γίνουν αποδεκτές, γιατί βλέπουμε ότι από τους τέσσερις συνδυασμούς οι τρεις ανήκουν στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Και από τους τρεις αυτούς συνδυασμούς, λοιπόν, οι δύο έχουν ακυρωθεί. Και έχουμε μία αντιπαράθεση, εκλογική αντιπαράθεση, μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Αν μείνει αυτό εδώ ως έχει, είναι τόσο δυσαρεστημένη, θα είναι τόσο δυσαρεστημένος ο κόσμος, ο επαγγελματικός, που δεν ξέρουμε τι ακριβώς και πώς θα ψηφίσει. Μπορεί να ψηφίσει με το θυμικό, μπορεί να ψηφίσει με οτιδήποτε άλλο συνέστημα υπάρχει και να δούμε κάποιες εκπλήξεις. Άκουσα με πολύ προσοχή το σχόλιο σου. Βεβαίως η πλευρά των αποκλειστήσεων έτσι συνδυασμών μέχρι στιγμής κάνουν λόγο για αντιδημοκρατικές διαδικασίες και για αυταρχικές διαδικασίες. Έχουν δικαίωμα να ασκήσουν κάθε ένομο μέσο και αυτό θα αποφανθεί βεβαίως για το πώς θα ξημερώσει η επόμενη μέρα για αυτούς τους δύο συνδυασμούς. Σε κάθε περίπτωση τα προβλήματα είναι κοινά και η κυρία Βαβούσκου νωρίτερα υπεραμείνθηκε του ενωτικού χαρακτήρα, ότι στην ουσία δεν πρέπει, και θέλω να μου πεις την άποψή σου πάνω σε αυτό, καλώς έχουν μια κομματική ταυτότητα και οι υποψήφοι πρόεδροι και ενδεχομένως οι υποψήφοι επαγγελματίες. Θα πρέπει να ψηφίζουμε βάσει του τι πιστεύουμε, δηλαδή τις κομματικές μας πεπιθήσεις. Πρέπει να ψηφίζουμε βάσει αρχών και βάσει αυτών που πιστεύουμε ότι μπορεί να αντιμετωπίσει θετικότερα τα όποια προβλήματα έχει ο επαγγελματίας, ο βιοτέχνης και εγώ δεν ξέρω ποιος άλλος. Και επίσης, Θωμά Τσίπα, βλέπουμε πολλές φορές πολλούς μνηστήρες, πολλούς υποψηφίους. Και υπάρχει και το παράδειγμα της Καστοριάς, το επιμελητήριο Καστοριάς, που κατεβαίνει χρόνια τώρα ένας υποψήφιος. Και ρωτώ, δεν θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ένα κοινά αποδεκτό πρόσωπο, να εκπροσωπήσει δηλαδή στο κομμάτι της διοίκησης, του Προέδρου τουλάχιστον, και αυτοί που ήταν να εκλεγούν στα μέλη του ΔΣ που πρέπει να συσταθεί ένα διοικητικό συμβούλιο. Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για Προεδρία? Ρωτήστε εκεί, όχι εμένα. Σίγουρα οι φιλοδοξίες είναι πολλές, είναι θεμητές. Ο καθένας νομίζω ότι από τη θέση του Προέδρου μπορεί να προσφέρει περισσότερα από ότι μία απλή θέση ενός συμβούλου στο διοικητικό συμβούλιο και είναι τελείως θεμητό αυτό εδώ. Ναι. Δεν είναι γιατί κάτι το λέω, κακό. Γιατί οι διεκδικήσεις είναι κοινές, το όραμα, πάνω κάτω είναι, ναι, κοινό. Οι διεκδικήσεις μπορεί να είναι κοινές, υπάρχουν όμως και προτάσεις δημιουργίας που είναι διαφορετικές. Ωραία, να τα βάλουν εκεί, όλα στο τραπέζι. Νομίζω ότι κάποιοι μπορούν να μην τα βρίσκουν εκεί πέρα, άλλο να θέλει ο ένας, άλλο να θέλει ο άλλος. Αλλιώς να βλέπει ο ένας ότι μπορεί να βοηθηθεί ο
επαγγελματίας ή ο βιοτέχνης, να μην μπερδεύω τους βιοτέχνες τέλος πάντων. Είναι άλλο, άνθρωποι, είναι βιοτεχνικό ξεχωριστό. Είναι πάρα πολύ καλά, εκεί πέρα υπάρχει μια ηρεμία προεκλογική, δεν υπάρχει αυτή η ένταση η οποία βγήκε τώρα. Παρόλο που και εκεί υπάρχουν αρκετοί υποψήφοι, έτσι δεν είναι? Υπάρχει ένας πολιτικός πολιτισμός. Ναι. Βλέπουμε σαν να γίνεται η εκλογή μεταξύ, να πάω στην κεντρική εξουσία, μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και... και ΠΑΣΟΚ, πώς είχαμε την προεκλογική περίοδο του ΠΑΣΟΚ που ήταν πολιτικός πολιτισμός που επικράτησε. Έτσι λοιπόν έχουμε στο βιοτεχνικό επιμελητήριο, ενώ αντίθετα βλέπουμε φαινόμενα ΣΥΡΙΖΑ στο επαγγελματικό. Πάντως μεγάλα ήταν τα ποσοστά της εποχής, τουλάχιστον στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση πριν κάποια χρόνια. Δεν μπορεί να έχει τώρα 50.000 μέλη. Μιλάω συγκεκριμένα για το επαγγελματικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και να προσέρχονται στην κάλπη 4.000. Προσέρχονται, αν δεν κάνω λάθος, οι οικονομικά τακτοποιημένοι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Αν δεν εξοφλήσεις τις ταμιακές υποχρεώσεις. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο κόσμος έχει απογοητευτεί από τους συνδικαλιστές. Και γι' αυτό είναι. Και ας το δούμε γενικότερα, έχει απογοητευτεί από την εκάστοτε εξουσία. Εδώ παρατηρήσαμε ότι στις εθνικές εκλογές, μάλλον στις ευρωεκλογές, το ποσοστό αποχής ήταν πάρα πολύ υψηλό. Σχεδόν 60% δεν ήταν? Ακριβώς. Ήταν 59%, αν δεν κάνω λάθος. Επίσης υψηλή αποχή είχε και στις εθνικές εκλογές. Οπότε γιατί μας κάνει τόσο πολύ το ενδιαφέρον? Στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ όμως, ο κόσμος πήγε να ψηφίσει, Θωμά, και μάλιστα δύο φορές στον επαναληπτικό γύρο. Στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, αν συγκρίνουμε ότι το 2009 που είχαν γίνει οι εκλογές τότε και ο Γιώργος Παπανδρέου που ήταν υποψήφιος πρόεδρος, είχαν προσέλθει 1 εκατομμύριο κόσμος. Καλά, δεν φτάσαμε αυτά τα νούμερα, αλλά... Τώρα να μιλάμε για ικανοποίηση με 200 και 300.000 κόσμο, εντάξει. Ναι, αλλά ήταν ανεβασμένο σε σχέση με την, προηγούμενη προεκλογική. Εντάξει, μπορούμε να το δεχτούμε έτσι και να κάνουμε σύγκριση, σε αυτή ανάλογα τη βάση το με τι συγκρίνουμε. Ναι, αυτό, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό το κομμάτι. Και να έρθουμε λίγο και στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί προσφάτως είχαμε την παρουσίαση του βιβλίου του καλού συναδέλφου του Βαγγέλη του Πλάκα με αναφορά στον Εθνάρχη, τον Κωνσταντίνο τον Καραμαλή, και το παρόν έδωσε και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας ο Καραμαλής. Βλέπουμε εδώ και χαρακτηριστικές εικόνες από την παρουσίαση της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Πολλά τα μηνύματα και τα νοήματα που απορρέουν από την ομιλία. Το παρακολούθησες? Ναι, ήμουν στην εκδήλωση και βέβαια την παρακολούθησα. Δεν μπορείς να λείψεις από μια τέτοια εκδήλωση. Και τα μηνύματα εγώ θα σταθώ... Το κλίμα πώς ήταν αφού ήσουν εσύ μέσα στην αίθουσα? Πάρα πολύ υπέροχο, πάρα πολύ θερμό. Είχε κατακλείσει την αίθουσα, όχι μόνο τον εσωτερικό χώρο, αλλά ακόμη και έξω στην Εθνική Αμήνη υπήρχαν άνθρωποι. Ο πρώην Πρωθυπουργός έγινε αποδεκτός με... Όχι με συνθήματα, μη πούμε τέτοια πράγματα, δεν υπήρχαν. Τιμές Προέδρου, πολύ... σαν να είναι πρόεδρος, νυν πρόεδρος του κόμματος. Ακριβώς. Και έχει μία ιδιαίτερη σχέση ο Κώστας Καραμαλής με τη Θεσσαλονίκη. Εδώ ήταν βουλευτής Θεσσαλονίκης, ξεκίνησε και εδώ είχε το πολιτικό του γραφείο. Εδώ ανδρώθηκε, ας μας επιτραπεί η έκφραση, πολιτικά, καθώς το ξεκίνημα και η βάση του ποτέ δεν αρνήθηκε τη Θεσσαλονίκη. Πάντα ερχόταν, ακόμη και όταν ήταν στο Μαξίμου, πάντα έκλεβε χρόνο για να έρθει έστω και όχι επίσημα, ανεπίσημα στην πόλη. Οπότε τον αγαπάνε, ο ίδιος αγαπάει τη Θεσσαλονίκη και η Θεσσαλονίκη αγαπάει τον Κώστα Καραμαλή. Και το έχει δείξει πολλές φορές αυτό η πόλη. Ήταν στην εκδήλωση πάρα πολλά άτομα γνωστά, να μην αρχίσουμε να αναφέρουμε ονόματα γιατί κάποιους θα αδικήσουμε και... Αν αρχίσουμε την αναφορά ονομάτων, θα τελειώσει η εκπομπή και εμείς ακόμη δεν θέλω, αλλά θα μιλάμε. Υπήρχε θέρμη όταν έκανε και ιδιαίτερη αναφορά στα εθνικά θέματα και για το πόσο επιτρεπτές είναι να εκφράζονται οι απόψεις και από πρώην πρωθυπουργούς. Μα είναι επιτρεπτές, νομίζω, οι απόψεις του πρώην πρωθυπουργού και ενώ οι απόψεις αυτές δεν έχουν καμία δόση ούτε ειρωνίας, ούτε διδαχής, ούτε υποβολμίας. Είναι θέσεις οι οποίες εκφράζονται πάνω στην αρχική θέση που είχε η Νέα Δημοκρατία επί Κωνσταντίνου Καραμαλή όσον αφορά το εθνικό θέμα πάνω στα ελληνοτουρκικά.
Αυτή λοιπόν η θέση εκφράζεται κατά καιρούς και από τον Κώστα Καραμαλή και είναι μια υπενθύμηση κυρίως για το τι πρέπει και πού πρέπει ο κάθε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας να πηγαίνει σε ό,τι αφορά τα εθνικά θέματα. Πάντως βλέπουμε ότι τώρα τελευταία οι πρώην πρωθυπουργοί τοποθετούνται πολύ πιο συχνά. Δηλαδή όσον αφορά τη συχνότητα των τοποθετήσεών τους, ίσως γιατί είναι και τέτοιες οι εξελίξεις. Είναι ο διάλογος που έχει ξεκινήσει μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας και από πλευράς Τουρκίας γίνονται πάρα πολλές δηλώσεις όσον αφορά ακόμη και ο κύριος Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο οποίος θα έρθει την Παρασκευή στην Αθήνα και θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογο, τον κύριο Γεραπετρίτη. Ναι. Είπε ότι θέλουμε να μετατρέψουμε το Αιγαίο σε θάλασσα ειρήνης και σιγά σιγά με τις συνομιλίες αυτό εδώ το πετυχαίνουμε. Αυτό αφήνει πολλά ερωτηματικά αυτή η δήλωσή του. Σε μια τέτοια δήλωση παρόμοια ο κύριος Δένδιας τον περασμένο Απρίλη είχε απαντήσει και είχε βάλει τα πράγματα στη θέση τους, αλλά δεν βλέπουμε μια απάντηση από την τωρινή ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Που, και τι είχε πει τότε ο κύριος Δένδιας, εάν η Τουρκία συνυπέγραφε το δίκαιο της θάλασσας που δεν το έχει υπογράψει, τότε το 95% των ελληνοτουρκικών προβλημάτων θα είχε επιληθεί. Για ποια άλλα θέματα λοιπόν μας μιλάει ο κύριος Φιντάν ότι συνομιλούν? Εκεί λοιπόν έρχονται ίσως οι δύο πρώην πρωθυπουργοί ανήσυχοι, ίσως γιατί δεν έχουν ενημέρωση για κάποιο άλλο λόγο, κάτι περισσότερο θα ξέρουν και κρούν το κόνδωνα κινδύνου. Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε με ενδιαφέρον την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, του κυρίου Φιντάν, στην Αθήνα την Παρασκευή. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σου σήμερα εδώ. Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ. Πάντα βάζεις τη δική σου πινέλια όπως τη βάζεις και στην εκπομπή σου, στιγμές και στιγμιότυπα κάθε Παρασκευή. Θα τα λες εσύ, θα τα πεις απευθείας εκεί, φαντάζομαι. Μάλλον, θα δούμε τι θα γίνει. Ωραία, καλή συνέχεια να ευχηθώ και καλές εκπομπές πάντα με κυρίως καλές ειδήσεις, όσο και αυτό δεν είναι υπαρκτό πλέον. Κυρίως υγεία να έχουμε για να μπορούμε να βγάζουμε καλές ειδήσεις και γενικά ειδήσεις. Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, Θωμά. Πάμε σε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι. Τελείωσε η ανάγνωση και η ανάλυση με τον καλό συνάδελφο, τον Θωμά τον Τζίπα. Θα τον απολαμβάνετε κάθε Παρασκευή ούτως ή άλλως μέσα από την εκπομπή του στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στιγμές και στιγμιότυπα. Θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο και επανέρχομαι με δύο έτσι καλεσμένους που έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Στον απόϊχο μιας πολύ σημαντικής εκδήλωσης που έλαβε σήμερα στην Θεσσαλονίκη και αφορά στην καινοτομία, πάνω στην βιώσιμη κινητικότητα, στα νέα δεδομένα, πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη, τις προκλήσεις, αλλά και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται. Και θα είναι κοντά μας η κυρία Γεωργία Καλατζή. Είναι startupper, ωκεανογράφος, περιβαλλοντολόγος της startup επιχείρησης Along Route και θα είναι μαζί της και ο τεχνικός διευθυντής, ο κύριος Βασίλης Αλεξανδρίδης. Θα μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη και θαλάσσιες μεταφορές. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας και με όλους εσάς προκειμένου να θέτετε τα ερωτήματά σας, τις παρατηρήσεις σας, τα πάντα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.